Δεν μιλάμε για νέα εδώ, αλλά το επιχείρημα κατά του Verstappen για τη αθλητική οδήγηση καταραίει άμεσα αν κοιτάξει κάποιος στο παρελθόν και δει πολλές από τις μάχες που υπήρξαν ανάμεσα σε νέους και παλαιότερους ιδιαίτερα στα υψηλά επίπεδα αγωνιζόμενων. Ποιος ξεχνάει τη μάχη Σένα και Πρός στην Ιαπωνία το 1989 που οδήγησε και τα δύο μονοθέσια της Μακλάρνα εκτός πίστας και έδωσε το πρωτάθλημα στο Βραζιλιάνο. Ποιο δεν θυμάται τις μάχες ανάμεσα στο νεαρό τότε Μίκαελ Σουμάχερ με την Μπένετον και τον Ντέιμον Χίλ με τη Γουίλιαμς στο 1994 που επέφερε την ποινή στο νεαρό τότε Γερμανό να γυρίσει όλο τον κόσμο κάνοντας διαλέξεις οδικής συμπεριφορά στα παιδιά. Αν θυμάστε είχε έρθει ακόμη και στην Ελλάδα. Και βέβαια τις μάχες ανάμεσα στο Ρούκι Ζακ Βιλνεύ γιο, με Βουίλιαμς και τον πολύ πλέον Μάικλ Σουμάχερ με τη Φεράρι το 1997 με κορυφαία σκηνή το ατύχημα που είχαν ακουμπώντας στη Χερεύ. Και πιο πρόσφατα να σας λέει κάτι η εσωτερική κόντρα πάλι στη Μακλάρεν ανάμεσα στο Χάμιλτον που υποστήριζε η ομάδα και τον Αλόνσο, ο Αλόνσο... Μετά το 2007, που έγιναν όλα αυτά, έφυγε την αγγλική ομάδα. Και, σαν κερασάκι στην τούρτα, να πούμε ότι τα γραφεία στοιχημάτων το Σάββατο το πρωί έδιναν το προβάδισμα για καλύτερο τερματισμό, άρα και πρωτάθλημα, την Κυριακή στο Χάμιλτον με μικρή αλλά σημαντική διαφορά. Βέβαια, όλα θα κρυφθούν στο κουαλιφάκι και τον αγώνα που δεν είχαν γίνει όταν γράφτηκαν αυτές οι γραμμές.